Το Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ. Οι πρόγονοί μας ποτέ δεν ονομάστηκαν Βυζαντινοί. Για το δωτό όνομα Βυζάντιο θα μιλήσουμε στο σημερινό μας επεισόδιο. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθε, η Ρωμανία πέρασε, και φέρει κι άλλο. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ωνανάκης και παρακολουθείτε άλλο ένα επεισόδιο από το κανάλι Ουχ Εάλλο, ένα κανάλι αφιερωμένο στη μελέτη της ρωμαϊκής παράδοσης μας, ένα κανάλι αφιερωμένο στη μελέτη της ρωμαϊκής αυτοσυνειδησίας μας με σκοπό να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα μετανοτερικά προβλήματα. Τώρα, στο θέμα μας. Ποτέ δεν υπήρξε Βυζάντιο, η πατρίδα μας ποτέ δεν ονομάστηκε Βυζάντιο και οι πρόγονοί μας ποτέ δεν ονομάζονταν Βυζαντινοί. Το όνομα Βυζάντιο είναι ένα δωτό όνομα, ένα φτιαχτό όνομα, το οποίο για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το 1562, μια δεύτερη φορά χρησιμοποιήθηκε περίπου 120 χρόνια μετά, γενικά όμως δεν επικράτησε. Επικράτησε όμως από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, κυρίως με την ισχυρή υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων και κυρίως της Γαλλίας, και παρά τη στεναρή αντίσταση που πρόβαλαν δικοί μας επιστήμονες και κυρίως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, εντούτοις επικράτησε και σήμερα πλέον είναι στα χείλη όλων, διαστρεβλώνοντας όμως την ιστορική μας ταυτότητα και αποδυναμώνοντας μας στην πορεία μας προς το μέλλον, την ανεξάρτητα και την αυτοδύναμη πορεία μας προς το μέλλον. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή οι έννοιες είναι αρκετά λεπτές, να διαβάσω ένα μικρό μου κείμενο. Ποτέ οι πρόγονείς μας δεν ονομάζονταν Βυζαντινοί. Ποτέ η πατρίδα μας δεν ονομάζονταν Βυζάντιο. Οι ονομασίες αυτές είναι δωτές, επικράτησαν μόλις τους τελευταίους δύο αιώνες και χρησιμοποιήθηκαν λόγω πολιτικής δολαιότητας και εξαπάτησης. Προκαλούν μείζωνα στρέβλωση και παραχράξη της ιστορίας μας, ενώ μας οδηγούν σε εσωτερική αστάθεια και δυναμία και υπονομεύουν την πορεία και το μέλλον μας. Οφείλουμε προς τους προγόνους μας, προς τα παιδιά μας και προς τις επόμενες γενιές να μάθουμε την αλήθεια, να την αποκαταστήσουμε και να ανοίξουμε με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό το βηματισμό μας προς τις νέες προοπτικές και δυνατότητες που μας δίδει η πραγματική μας ταυτότητα. Στη θέση της αρχαίας πόλης του Βυζαντίου, ο αυτοκράτορας Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε και μετέφερε το 330 τη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη νέα Ρώμη, Κωνσταντινούπολη. Όμως, από το 330 και μέχρι την πτώση το 1453, ποτέ το κράτος δεν ονομάστηκε Βυζάντιο και ποτέ οι πολίτες του δεν ονομάζονταν Βυζαντινοί. Η χρήση των ονομάτων αυτών αποτελεί πλήρη διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Το κράτος ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμανία, όπως την έλεγε με βαθιά συγκίνηση και χαρά ο λαός, και οι περήφανοι πολίτες του κράτους του ήταν οι Ρωμαίοι ή Ρωμνοί. Η πατρίδα μας ήταν η Ρωμανία και οι πρόγονοί μας οι Ρωμνοί. Η πρωτεύουσα του κράτους μας ήταν για πάνω από 1000 χρόνια Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν παραδόθηκε αλλά αλώθηκε το 1453. Ο Ρωμιός, ο πολίτης αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης, έχει ελληνορωμαϊκό πολιτιστικό υπόβαθρο, υπερεθνική κουλτούρα, μιλάει κυρίως ελληνικά αλλά και λατινικά ή άλλα τοπικά ιδιώματα και πάνω απ' όλα είναι ορθόδοξος. Θεωρεί την πατρίδα του ως την μόνη οικουμενική, χριστιανική, συντεταγμένη πολιτεία επί της γης και είναι ευγνώμων και περήφανος γι' αυτό. Όλοι οι Ρωμνοί, από τον αυτοκράτορα μέχρι τον τελευταίο πολίτη, νοηματοδοτούν την ύπαρξή τους θεωρώντας ότι υπηρετούν ένα μεγάλο σκοπό και ότι με την προσωπική και συλλογική του ζωή θέτουν υπόδειγμα και για τους άλλους λαούς. Αγωνίζονται δε μέχρι σε σχάτων, με ενθουσιασμό και απαρνούμενοι τον εαυτό τους, προασπίζοντας τον τρόπο ζωής τους. Το δε την πόλη σιδούνε, ούτ εμονεστή, ούτ άλλου τον κατοικούντον εν ταύτη. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα της ζωής ημών. Δυστυχώς, πολύ πριν από την πτώση της πρωτεύουσάς μας, ήδη από τον 4ο και 5ο αιώνα, τα δυτικά τμήματα του κράτους μας
θα καταληφθούν από τους Φράγκους και οι υποταγμένοι Ρωμιοί των περιοχών αυτών είτε θα εξοντωθούν είτε θα μετατραπούν σε δειλοπάρικους στα φέουδα. Τον 8ο αιώνα το κράτος των Φράγκων είναι ισχυρό και ο αρχηγός τους Καρδομάγνος θέλησε να οικειοποιηθεί το όνομα και τη λάμψη της Ρωμανίας. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να υπάρχουν ταυτόχρονα δύο Ρωμανίες, άρχισε αυτός και η επιγονή του συστηματικά να χρησιμοποιούν το ελληνικό μεν, ξεχασμένο δε, για πάνω από 1000 χρόνια όνομα Γκρέκι, Γρεκί, για τους ελεύθερους ακόμα Ρωμιούς της Ανατολής και μάλιστα με αρνητική νεολογική φόρτιση, αιρετική, δόλη κλπ. Η πρωτεύουσα πέφτει και το κράτος καταλύεται το 1453 και 110 χρόνια μετά, το 1562, ο Ιερώνυμος Βολφ, ένας γερμανός φιλόλογος, αναζητώντας, όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Χρήστου, έναν όρο μονολεκτικό και εύπλαστο, για πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσει τον όρο Βυζαντινός, εισηγούμενος στη σύσταση ενός συστήματος Βυζαντινής ιστορίας, Corpus Historiae Byzantinae. Άλλη μια φορά, το 1680, ο Ντουκάγν τιτλοφορεί ένα ιστορικό του σύγγραμμα Historia Byzantina, όμως ο όρος γενικώς δεν επικρατεί. Το όνομα Βυζαντινός επανεμφανίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα και επικρατεί παρά τις στεναρές αντιδράσεις κορυφαίων παραγόντων του τόπου μας όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Επανεμφανίζεται σκόπιμα την περίοδο που η Οθωμανική Αυτοκρατορία υποστρέφει και είναι ορατός για τις μεγάλες δυνάμεις ο κίνδυνος της ανασύστασης της χριστιανικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης. Οι ξένοι ιστορικοί αρνούνται τη χρήση των όρων γρεκική, ελληνική ή πολύ περισσότερο του όρου, τον όρο ρωμαϊκή για την περίοδο αυτή και με την ισχυρή υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων επιβάλλουν τη χρήση του όρου Βυζαντινή. Η στόχευσή τους είναι η αποτροπή της ανασύστασης αυτοκρατορίας και η πολυδιάσπαση και δημιουργία στην περιοχή πολλών μικρών προτεκτοράτων αδύναμων και πλήρως ελεγχόμενων από αυτές. Εξάλλου, από το 1828, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν προσδιορίσει και ακόμα και σήμερα είναι στο μυαλό και στη διπλωματία τους ότι τα όρια της Ελλάδος είναι τα όρια της Γκρέκια πρόπρια, δηλαδή Στερεά, Πελοπόννησος και Κυκλάδες. Με άλλα λόγια, Αθήνα και Σπάρτη. Ήταν λοιπόν κάποιοι συσταγωγικά Βυζαντινοί, που ως διαμαγείας μπήκαν στην ιστορία και ως διαμαγείας χάθηκαν και πάλι από αυτήν. Και έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι, καθώς ως ανύπαρκτοι οι Βυζαντινοί δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα. Και πρώτα απ' όλα είναι ευχαριστημένες οι μεγάλες δυνάμεις που απέφυγαν την επικίνδυνη ανασύσταση και έφτιαξαν ένα ανιστόρητο πυθύνιο ενεργούμενό τους, το σημερινό μας κράτος, το ψευτορωμαϊκό όπως λέγουμε. Αλλά είναι ευχαριστημένοι και οι εξ Ανατολών εχθροί μας, οι οποίοι μπορούν με τη βούλα της ιστορικής αλήθειας να μιλούν στους ίδιους τους εαυτούς τους, αλλά και σε όλο τον κόσμο για κάποιους άγνωστους Βυζαντινούς που κατοίκησαν αυτά τα εδάφη και οι οποίοι φυσικά δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο με εμάς. Και ίσως είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι που χωρίς πολλά βάρη και ενοχές ξεμπερδέψαμε μια και καλή με τις ρίζες μας και μπορούμε άνετα να γίνουμε ένας ωραιότατος ποτός με μια εσάνς αρχαιότητας. Και αν μας βόλεψε μέχρι τώρα η ιστορική μας λύθη και αν ζήσαμε με τα πρακτικά, χωρίς αυτοσυνειδησία και αυτοπεποίθηση, σαν επέτες και παρίες, και αν αφήσαμε όλους τους άλλους 2 αιώνες τώρα ξεδιάντροπα να σκυλεύουν τη συλλογική μας ύπαρξη, τώρα που τα πράγματα είναι πια ξεκάθαρα και το τέλος ορατό, τώρα ίσως συνειδητοποιήσουμε τα απότοκα της τάσης μας. Δεχτήκαμε τα τελευταία χρόνια πολλούς βοριάδες και οι ρίζες μας είναι αδύναμες. Τα κύματα είναι αλλεπάλληλα και το καράβι μας δεν έχει έρμα. Η απογύμνωση και η σμίκρισή μας είναι συνεχής και επιταχυνόμενη και η κατάληξη επικείμενη. Ίσως τώρα, στην απελπισία μας, να ακούσουμε τη φωνή των προγόνων και των ερχομένων μας, ίσως τώρα έλθουμε εις εαυτόν, ίσως τώρα ψάψουμε την αλήθεια και αποκαθιστώντας με τις νέες προοπτικές που κάτι θα μας πρόσδιδε, να αγωνιστούμε με θάρρος
και όραμα για τις ζωές και το γένος μας, που τόσο όλοι μας ακόμα έχουμε στην καρδιά μας και αγαπάμε. Αυτά ήταν τα πράγματα που ήθελα να αναπτύξω σήμερα. Εάν σας αρέσει η συλλογιστική ή προβληματική αυτή, εάν σας αρέσει το κανάλι μας αυτό, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές, να σχολιάσετε τα υποθέντα και να το συζητήσετε με διάφορους άλλους φίλους σας. Αγαπητοί φίλοι, εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.